Έχουμε μαζί μας τον Θωμά τον Πουρλίδα, τον πολύ καλό μου φίλο τον Θωμά τον Πουρλίδα, τον οποίο μετά δεν περίμενα βασικά αυτό, αλλά μετά από αυτό νομίζω ότι με συγκλώνησες. Τι έχεις κάνει, ρε τρελέ? Το κατάφερες? Το έκανες? Το είπαμε πριν περίπου 1,5 μήνα, ένα-ενάμιση περίμενα. μήνα. Τώρα ήρθε η ώρα να, αφού το είπαμε, να το κάνουμε. Το καταφέραμε λοιπόν, ήταν μια φοβερή εμπειρία και είμαι πολύ χαρούμενος που φτάσαμε μέχρι τον τερματισμό. Όταν δίνουμε μια δέσμευση νομίζω πως πρέπει να την τηρούμε, όσο κι αν υπάρχουν οι δυσκολίες. Τουλάχιστον έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να μπορέσω να κάνω περήφανος έτσι ανθρώπους όπως εσύ που ξέρω ότι με αγαπούν και κυρίως τουλάχιστον να πετύχω ένα στόχο δικό μου προσωπικό που δούλεψα για αυτόν πολλούς μήνες νωρίτερα. Πώς αισθάνεσαι μετά από αυτό? Γεμάτος. Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ καλύτερα από ό,τι φανταζόμουν, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν φανταζόμουν ότι θα εξελιχθούν έτσι. Υπήρχε μια πολύ καλή ροή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Υπήρχαν δυνάμεις, υπήρχε πολύ καλή ψυχολογία. Νομίζω πως αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Σε τέτοιου είδους εγχειρήματα, κατά κύριο λόγο, Ντίνο μου, η ψυχολογία είναι αυτή η οποία κάνει τη διαφορά. Το αν θα ξεκλονίσει ή όχι ό,τι σκέφτεσαι θα καθορίσει και κατά πόσο θα καθορίσει και πόσο μακριά θα φτάσεις. Εγώ είχα πάρα πολύ καλή ψυχολογία, είναι η αλήθεια. Και βέβαια, εντάξει, τώρα είναι η αλήθεια ότι αισθάνομαι γεμάτος, αισθάνομαι ικανοποιημένος, αισθάνομαι όπως αισθάνεται οποιοδήποτε που προσπαθεί για κάτι για πολλούς μήνες και ξέρει ότι θα πρέπει να κάνει μια μικρή υπέρβαση και σαφώς νιώθει την ικανοποίηση μετά από αυτό. 127 ώρες, επειδή ξέρω, μου είχες πει την προηγούμενη φορά ότι το ρολόι γράφει. Πόσες ώρες κοιμήθηκες από τις 127? Από τις 127 ώρες, οι καθαρές ώρες ύπνου ήταν περίπου 10 με 12. Υπολογίζουμε δηλαδή ότι στο πενθήμερο ήταν περίπου 2,5 με 3 ώρες, άρα γύρω στις 12 με 15 για την ακρίβεια ήταν οι καθαρές ώρες ύπνου. Τόσο λίγο, ε? Ναι, ναι, βασικά, εντάξει, επειδή όπως είπαμε το ρολόι γράφει, δεν σταματά. Να πούμε τον κόσμο ότι. Το διάλειμμα να είναι συγκεκριμένο. Θωμά, να πούμε τον κόσμο ότι 127 ώρες είναι 5 μέρες, 5,2 βγάζει. Δηλαδή 5 μέρες και κάτι. Ναι. Για πες, πώς ήταν όλο αυτό? Τι ήταν αυτό που κατά τη διάρκεια των 127 ώρων σου έχει μείνει πολύ, πολύ έντονα? Εντάξει, η μοναξιά κατά κύριο λόγο. Δηλαδή ξεκίνησα την τρίτη, προηγούμενη τρίτη στην ουσία, την προσπάθειά μου. Η αλήθεια είναι στις 15 του μήνα δηλαδή, το βράδυ. Η αλήθεια, ένας βασικός παράγοντας που μου έμεινε ήταν η μοναξιά. Υπήρχαν πάρα πολλές ώρες μοναξιάς. Και βέβαια, αυτό βέβαια έχει τα θετικά του, έχει και τα λιγότερα θετικά του. Το θέμα και αυτό είναι ένα θέμα διαχείρισης. Ήμουν προετοιμασμένος βέβαια πάρα πολύ καλά γι' αυτό. Η αλήθεια είναι όταν ξεκινάς βράδυ να ανέβεις στον Όλυμπο και ξέρεις ότι θα διανύσεις όλη τη νύχτα μέχρι να φτάσεις στην κορυφή, είναι από μόνο του μια πρόκληση. Κάνουμε προπονήσεις τη νύχτα, αλλά συνήθως την κάνουμε με παρέα. Ήταν μια νυχτερινή, τέλος πάντων, μοναχική διάσχιση, θα έλεγα. Αυτό το οποίο μου έμεινε βέβαια ήταν η δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην κορυφή. Υπήρχαν αρκετά σημεία με πάγο και χιόνι όπου ήταν σχεδόν αδύνατη η πρόσβαση και δεν υπήρχε δυνατότητα να περάσω από εκεί πέρα. Έγινε μόνο με τη χρήση σχοινιών, ειδικών καρφιών, τα κραμπών τα οποία φοράμε στα πόδια και βέβαια υπήρχαν και δύο φίλοι ορειβάτες, διασώστες, οι οποίοι ασφάλισαν το πέρασμα, βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή για να μπορέσω να περάσω, για να καταλάβει και ο κόσμος ότι ένα πέρασμα που θα έκανα σε περίπου 30 λεπτά χρειάστηκαν 3 ώρες για να το περάσω. Λόγω του πάγου, Θωμά. Λόγω του πάγου, λόγω του ότι έπρεπε να ασφαλίζομαι συνεχώς, να βάζω, να βγάζω τα κραμπών, να στείνουν σχοινιά ξανά, να μπορούμε να περνάμε από πέρασμα σε πέρασμα, γιατί δεν ήταν ένα συνεχόμενο σημείο, ήταν διακεκομμένα σημεία με πάγο. Ναι, ναι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για μένα, να πω την αλήθεια. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα κατά νου, ξέραμε τι θα συναντήσουμε εκεί πέρα, αλλά το έμαθα ζώντας το παράλληλα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο έτσι μπορώ να πω ότι ήταν κάτι ξεχωριστό στην όλη προσπάθεια. Τώρα, επειδή είμαστε τα δυο μας, τα λέμε μεταξύ μας, υπήρχε στιγμή από τις 127 ώρες που
σκέφτηκες να τα παρατήσεις? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Και αυτό είπα και τους ανθρώπους που βρέθηκαν στον Όλυμπο όλες αυτές τις μέρες και υποστήριξαν την προσπάθειά μου. Δεν υπήρχε ούτε δευτερόλεπτο, ειλικρινά. Λέω λοιπόν ότι καμιά φορά όλα βέβαια είναι στο μυαλό μας. Οτιδήποτε νομίζω στοχεύουμε, οτιδήποτε κάνουμε, κατά βάση έχει να κάνει με το τι σκεφτόμαστε, με το τι σκέψεις παράγει ο εγκέφαλός μας εκείνη τη στιγμή. Ήμουνα πάρα πολύ συντονισμένος στο στόχο μου, πάρα πολύ αποφασισμένος. Και όπως είπα, ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να φτάσω μέχρι το τέλος, αρκεί να μην είχα κάποιον τραυματισμό, που ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν είχα. Δεν υπήρχε, Ντίνο, ούτε μία στιγμή που να αμφέβαλα. Σε πληροφορώ ότι σε μικρότερους αγώνες, όπου εκεί υπάρχουν συναθλητές, υπάρχει παρέα, υπάρχει άμυλα, υπάρχει κόσμος, υπάρχει αυτό το, τέλος πάντων, το πιο παρέστικο, πιο εύκολα μου δημιουργούνται κάποιες σκέψεις στο, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, κουράστηκα να εγκαταλείψω ή δεν μου βγαίνει ο αγώνας. Αλλά όσο ήμουνα μόνος, αυτές τις 127 ώρες δεν υπήρξε ούτε στιγμή. Πάντως, επειδή είχες πολλούς φίλους που σε περίμεναν στις στάσεις που έκανες για ανεφοδιασμό και λίγο για ξεκούραση και ανέβαζαν, ήμουνα συνεχώς από πάνω και έβλεπα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η ψυχολογία σου και η θετική σου αύρα. Δηλαδή, έβλεπα έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι και τρεις μέρες, ας πούμε, και τον έβλεπα να χαμογελάει, λες και ξεκινάει τον αγώνα τώρα. Και νομίζω ότι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες είναι αυτό το μυαλό, το mind game, το να αντιμετωπίσεις μια τέτοια πρόκληση. Ναι, ναι. Νομίζω για μένα ήταν ένα μεγάλο μάθημα, είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεις. Πράγματι, αυτό βγήκε προς τα έξω, τουλάχιστον για όσους παρακολουθήσανε, ότι υπήρχε μια πραγματικά καλή ψυχολογία από πλευράς μου και από τους ανθρώπους που ήταν κοντά μου, γιατί και αυτή ήταν ένα σημαντικός παράγοντας για να μπορώ και εγώ έτσι να έχω μια ψυχική καλή διάθεση. Λογικό είναι όταν βλέπεις ανθρώπους δικούς σου να σε υποστηρίζουν, έστω και τις λίγες στιγμές που θα τους δεις μέσα σε αυτές τις πολλές ώρες, είναι ένα σημαντικό, σου δίνει μια σημαντική όθηση. Αλλά αυτό που βγήκε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για μένα ήταν ένα όνειρο ζωής που το ζούσα σε πραγματικό χρόνο και ήθελα τουλάχιστον να το απολαύσω σε εισαγωγικά την κάθε στιγμή, με την λογική ότι είναι κάτι που θέλω να το κάνω, είναι μια ευκαιρία ζωής, πιθανόν να μην έχω μια ευκαιρία στο μέλλον να κάνω κάτι αντίστοιχο, γιατί ήταν μια πολύμινη προετοιμασία, αφιέρωσα πολύ χρόνο, έκανα πολλές θυσίες, άρα λέω πως η στιγμή μου ήταν αυτό το πενθήμερο στον Όλυμπο και είναι αυτό που είπα στους ανθρώπους στον Όλυμπο, ότι μια πιθανή μη ολοκλήρωσή του ήταν κάτι το οποίο θα το κουβαλούσα για τα επόμενα χρόνια. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω να πάρουμε διαφορετικές αποφάσεις. Άρα δεν ήθελα να πάρω κάποια απόφαση την οποία θα μετάνιωνα κάποια στιγμή στο μέλλον. Παράδειγμα, μια απόφαση εγκατάληψης. Άρα όσα τα πράγματα που μου πηγαίνανε καλά, και ευτυχώς πήγαν καλά μέχρι το τέλος, κράτησα κι εγώ μια ψυχολογία του να ζήσω το εδώ και τώρα και να το ολοκληρώσω. Δεν έχει υπάρξει κάτι ανάλογο στην Ελλάδα τουλάχιστον, πανελλήνια, κάτι να το έχει κάνει κάποιο άλλο σε αυτό το πράγμα που κάνεις, έτσι είναι? Άρα δημιουργείς και... Όχι, σε μοναχική διάσχιση έτσι, αυτού του τύπου, στο βουνό, σε προσπάθεια μοναχική solo όπως λέμε, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και βέβαια είναι και τα μεγέθη της διαδρομής που είναι πρωτόγνωρα, θα λέγαμε, πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αγώνα στην Ελλάδα με 350 χιλιόμετρα στο βουνό και 27.000 θετικίες υψομετρικής. Αυτό το κάνει βέβαιος... Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, το 27.000 μέτρα υψομετρικής ανάβασης είναι σαν να ανέβηκες 3 Everest. Ναι, από μηδενικό υψόμετρο. Από μηδενικό υψόμετρο είναι σαν να ανέβηκες 3 Everest σε ύψος. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος... Και να τα κατέβηκα, γιατί και το κατέβασμα, ναι, και το κατέβασμα... Έχει μεγάλη καταπώνηση, έτσι. Άλλωστε, από τις λίγες κουβέντες που έχω κάνει και με ανθρώπους και με σένα που το έχουμε συζητήσει, ότι πιο δύσκολο είναι το κατέβασμα παρά το ανέβασμα. Σωστά, σωστά. Έχει πολύ μεγάλη μυϊκή καταπώνηση. Το ανέβασμα θέλει σαφώς και τη φυσική κατάσταση και τη δύναμη, αλλά και η καταπώνηση που δέχεται ο οργανισμός και το μυϊκό στην κατάβαση είναι πάρα πολύ επίπονο. Τώρα ξέρεις ότι έχεις δημιουργήσει αυτό που λένε δεδικασμένο και προηγούμενο, άρα πρέπει να θα πάμε τώρα για κάτι παραπάνω. Είναι νωρίς ακόμα. Εντάξει, δεν ξέρω το παραπάνω. Νομίζω
Έχεις βάλει πολύ ψηλά τον πύχη όμως τώρα, Θωμά. Πήγε αρκετά ψηλά, είναι αλήθεια, ναι. Και σε προσωπικό επίπεδο. Εντάξει, εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το ορεινό τρέξιμο είναι το χόμπι μου. Μου αρέσει και το αγαπώ και το κάνω. Παρένθεση, επίτρεψέ μου και συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι αυτό ότι θέλω να πω στον κόσμο ότι ο Θωμάς δεν ζει από αυτό. Αυτό είναι το χόμπι του. Δεν είναι, έτσι ακριβώς. Η δουλειά του δεν είναι αθλητής ορεινού τρεξίματος. Αυτό είναι το χόμπι. Πώς πάμε για 5x5 ή πάμε να παίξουμε τένις ή πάμε να βαρέσουμε καμιά βολή σε μπασκέτες. Ο Θωμάς πάει και τρέχει στο βουνό. Και κατάφερε, παρόλο που η δουλειά του, η καθημερινότητά του, και όπως το έχω ξαναπεί και στην προηγούμενη φορά που συζητήσαμε, ότι τα προστοζήν και την συντήρηση της οικογένειάς του και των παιδιών του τα κάνει από άλλη δουλειά. Αυτό είναι το χόμπι του. Και κατάφερε να κάνει κάτι το οποίο δεν το έχουν κάνει ούτε επαγγελματίες αθλητές, και γι' αυτό είναι ένα παραπάνω άξιος επένου και προβολής. Θωμά, δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος ότι με ποιο μιλάμε. Μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ζει δίπλα μας. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο αθλητής και ξυπνάει και κοιμάται με το να ανέβω στο βουνό. Το κάνει από έρωτα, το κάνει από καψούρα. Με συγχωρείτε για την έκφραση, το κάνει από τρέλα. Αλλά το κάνει από τρέλα. Όχι επειδή ζει από αυτό. Και επειδή είναι υποχρεωμένος να το κάνει για να βγάλει λεφτά. Και ένα πάλι που θέλω να το προβάλλω είναι ότι ό,τι λεφτά βγάζει ο Θωμάς δεν τα κρατάει για τον εαυτό του. Βγάλαμε τίποτα, Θωμά, από χρηματικό για να μοιράσουμε σε ιδρύματα. Ναι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν. Έχουμε να το ξαναπούμε, Θωμά, συγγνώμη, να το ξαναπούμε. Θέλω να το ξαναπείς. Αυτά θέλω να ακούγονται. Να ακούγονται αυτά. Ναι, ναι. Μην νομίζει ο κόσμος ότι ο Θωμάς από όλη αυτή τη διαδικασία βγάζει και οικονομικά ωφέλη. Εντάξει, όπως είπα, για μένα το τρέξιμο είναι το χόμπι μου. Δεν υπάρχει λόγος κάποιος να πληρώσει για να κάνω εγώ το δικό μου χόμπι. Έχουμε λοιπόν συνδέσει εδώ και πολύ καιρό τις προσπάθειες που κάνω μέσα από αγώνες, όπως καλή ώρα και αυτή η προσπάθεια που έγινε τις προηγούμενες μέρες στον Όλυμπο. Έχουμε συνδέσει τις χορηγίες των εταιριών που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια με τη μονάδα φυστικού ατόμου Ελπίδα που βρίσκεται στο Ρεόκαστρο. Ως εκ τούτου λοιπόν όλες οι χορηγίες πηγαίνουν απευθείας εξ ολοκλήρου όλα τα ποσά στην μονάδα. Έχει γίνει και στο παρελθόν, έγινε και τώρα, θα γίνει και στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι κάποια ποσά από εταιρείες που έχουν όλη την καλή διάθεση να στηρίξουν τουλάχιστον πιάνουν τόπο σε κάτι πολύ σημαντικότερο, όπως είναι η Ελπίδα. Και αυτό βεβαίως είναι ένα επιπλέον κίνητρο, μας γεμίζει έτσι και εμάς αισιοδοξία και τουλάχιστον αφήνουμε ένα θετικό αποτύπωμα μέσα από αυτή την προσπάθεια για κάτι, όπως έχω πει, που είναι πολύ πολύ πιο σημαντικό. Για πες κάτι, ένα περίεργο που σου είχες αυτές τις 127 ώρες στο βουνό μέσα, εκεί στη μοναξιά σου. Ναι, τα περίεργα ήταν αρκετά. Αν εξαιρέσουμε λίγο το κομμάτι της κορυφής, όπου η αλήθεια ήταν ότι ήταν λίγο ζόρικη για να την περάσουμε. Πάντως, παρόλο την εποχή είχε πάγο ακόμα. Είχε σημεία τα οποία δεν τα βλέπει καθόλου ο ήλιος. Πραγματικά είχε πάγο και σε αρκετά σημεία. Το γεγονός ότι δεν είχαμε πάρα πολύ θερμές μέρες νωρίτερα, αυτό κράτησε τον πάγο στην κορυφή. Μιλάμε τώρα στα 2500 περίπου υψόμετρο. Βοήθησε και σένα, φαντάζομαι, όμως, έτσι δεν είναι? Σε βοήθησε και σένα το ότι δεν είχε πολύ ζεστές μέρες, όπως είναι η σημερινή, η χθεσινή, η πρωτοσυνή? Ναι. Σαφώς. Οι θερμοκρασίες ήταν ιδανικές, ο καιρός μου έκανε τη χάρη. Είναι αλήθεια. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή η βδομάδα θα ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολη για μένα αν επέλεγα αυτή τη βδομάδα να ξεκινήσω την προσπάθεια. Αυτό το οποίο όμως έτσι μου έκανε εντύπωση ήταν η συνάντησή μου με 3 αγριογούρουνα σε κάποιο σημείο της διαδρομής τη νύχτα. Ναι. Ο θόρυβος που κάνανε με ανάγκασε λίγο να κινηθώ λίγο πιο γρήγορα και να βγω από την πορεία τους. Τι καλά τρέχεις, Αλλά αυτό ήταν έτσι ίσως και το πιο έτσι που μπορώ να θυμηθώ ως ένα περιστατικό το οποίο εκείνη τη στιγμή επέλεξα να είμαι πολύ προσεκτικός. Αλλά γενικότερα ήταν ένα ταξίδι 127 ωρών, το οποίο ήταν ιδανικό. Δηλαδή, μακάρι να... Αν το είχα έτσι στο μυαλό μου, πιστεύω ότι ακριβώς το ιδεατό σενάριο αυτό μου συνέβη και όλα. Δηλαδή, μετά από το τέλος και το πέρας και σχεδόν μια εβδομάδα που... δεν έχει εβδομάδα, βέβαια, λιγότερο από εβδομάδα που... Πότε, το προηγούμενο Σάββατο ήταν που... Είναι Δευτέρα, τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος ήταν η μέρα που τερμάτισα. Την ημέρα που τερμάτισε. Και ξεκίνησες Τετάρτη? Την Τετάρτη στις 15 Ιουνίου. 15 Ιουνίου. 10 η ώρα.
Φαντάζομαι ότι τώρα αφού έχουν περάσει σχεδόν μια εβδομάδα, 6-5 μέρες, τι είναι, πώς να το σωστό ερώτημα που θέλω να κάνω είναι, θέλω να μας βγάλεις λίγο το, αν αυτό που είχες στο μυαλό σου, και επειδή έχουν περάσει, έχει περάσει ένα διάστημα 5 ημερών, δεν είναι την επόμενη μέρα που ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει, φαντάζομαι ότι ακόμα δεν το έχει συνειδητοποιήσει 100%, όσο περνάει ο καιρός θα συνειδητοποιήσει το τι πραγματικά έχεις κάνει, αυτό το μοναδικό επίτευγμα το οποίο έχεις κάνει. Αν το είχες έτσι στο μυαλό σου αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, περίμενες κάτι χειρότερο, κάτι καλύτερο, περίμενες ότι δεν θα βγει ακριβώς έτσι, ίσως σωματικά, ψυχικά? Ναι, η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο, δεν θα ήταν τόσο ομαλά. Δεν φαίνεται τόσο εύκολο όσο το λέω, αλλά δεν περίμενα ότι τα πράγματα θα είχαν μια τέτοια ροή και σε επίπεδο αγωνιστικού ρυθμού και σε επίπεδο ψυχολογίας. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι θα είχα κάποιες μεταπτώσεις έντονες, mm-hmm. αυτό περίμενα, ότι θα υπήρχαν κάποιες στιγμές που θα κουραζόμουν πολύ και σίγουρα θα είχα 3-4 στιγμές που θα έπρεπε να διαχειριστώ το συνεχίζω, δεν συνεχίζω. Αυτό ήμουν βέβαιος ότι θα μου συνέβαινε, δηλαδή ήμουν σίγουρος ότι θα πρέπει να το διαχειριστώ, αλλά όπως είπα, Ντίνο, δεν υπήρξε ούτε στιγμή που να χάσω το ρυθμό μου τον αγωνιστικό. Και ακόμα περισσότερο δεν υπήρξε ούτε στιγμή που να πω, ρε εσύ τι κάνω εδώ πέρα, γιατί το κάνω, γιατί ταλαιπωρούμε, μήπως να το αφήσω. Και λέω συνήθως σε αγώνες που έχουμε, που αισθανόμαστε πιο ασφαλείς, που έχουμε ανθρώπους κοντά μας, συναθλητές, που είναι οργανωμένες διοργανώσεις, είναι πράγματα τα οποία σκέφτεται ένας αθλητής υπεραποστάσεων. Έτσι λοιπόν και εγώ με τη λογική ότι η απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη, ο χρόνος είναι πολύ, πολύ περισσότερος και είμαι μόνος, είχα την εντύπωση πως θα μου συμβούν αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Οι ψυχολογικές μεταπτώσεις. Ότι θα έπρεπε να τα διαχειριστώ. Γι' αυτό και λέω ότι βγήκε τόσο ιδανικά όλο αυτό που δεν υπήρξε στιγμή που θα έπρεπε να το διαχειριστώ. Να ρωτήσω λίγο, το πρόγραμμα πώς ξεκινούσε? Δηλαδή, είχες κάποιο σταθερό πρόγραμμα ή πήγαινε σύμφωνα με τις διαδρομές και με τους αγώνες? Δηλαδή, ξεκινούσε το βράδυ 12 η ώρα και έλεγες το πρωί θα κάνω αυτή τη διαπόσταση? Δηλαδή το είχες έτσι οργανωμένο ή ξεκινούσες και όσο πήγαινε? Είχες βγάλει δηλαδή σχέδιο, υπήρχε πλάνο, ναι, αυτό θέλω να μας πεις. Ναι, ναι. Υπήρχε ένα πλάνο το οποίο έλεγε ότι ξεκινάω με τον πρώτο αγώνα που είναι ο Mythical, ο οποίος φτάνει στα ψηλά του βουνού μέχρι την δεύτερη ψηλότερη κορυφή στα 2.900 μέτρα στο σκολιό και είναι ο πιο απομονωμένος αγώνας με τη λογική ότι είσαι πολύ μακριά και από το λιτόχωρο. Mm-hmm. Και υπήρχε ένα πλάνο το οποίο έλεγε αυτόν τον αγώνα πρέπει να το τελειώσει 23-24 ώρες. Επιστρέφοντας πίσω θα έχω 2-3 ώρες ξεκούραση. Και δηλαδή ξεκινάς, περίμενε, ξεκινάς. Ανεβαίνεις 23-24 ώρες, κατεβαίνεις. Κάνεις τον πρώτο αγώνα. Mm-hmm. Κάθεσαι, κοιμάσαι ένα 2-3 ώρες. Τρως βασικά. Τι έφαγες? Τι καλό. Στους σταθμούς είχα κατά κύριο λόγο φαγητό, δηλαδή μπορεί να είχα μακαρόνια, να είχα λίγο βραστές πατάτες κτλ. Μαζί μου πάντα κουβαλάμε κάποια σνακ, μπάρες ναι, ναι, για ενέργεια. Αποξηραμένα κτλ. Για να μπορέσουμε λίγο να έχουμε τροφοδοσία και κατά τη διάρκεια. Δηλαδή ξεκίνησες, ας πούμε, το Mythical, τελείωσες, γύρισες, έφαγες, κοιμήθηκες ένα διωράκι, τριωράκι. Ναι, κάπου. Και συνέχισες τον Gulag. Συνέχισα τον Gulag, όπου το Gulag είναι 5 κύκλοι, όπου θέλει περίπου μια μέρα για να κάνεις τους 2 κύκλους. Είναι μια βάρβαρη μια διαδρομή. Μια μέρα για να κάνεις τους 2 κύκλους. Μια βάρβαρη διαδρομή. Ναι, χρειάζεται τουλάχιστον μια μέρα για να κάνεις τους 2 κύκλους. Είναι ίσως ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει σε διαδρομή. Είναι 5 κύκλοι οι οποίοι δημιουργούν απίστευτη ψυχική φθορά. Αρκεί μόνο να καταλάβει κάποιος ότι ξεκινάει από το σημείο της διαδρομής το πρωί, ολοκληρώνει και ξαναφτάνει στο ίδιο σημείο της διαδρομής το απόγευμα και την ώρα που φτάνει σε εκείνο το σημείο και κλείνει τον κύκλο, στην ουσία πρέπει να κάνει μεταβολή και να πάει από την αντίθετη φορά και να κάνει τον δεύτερο κύκλο για να φτάσει, παράδειγμα, την επόμενη μέρα. Το Gulag λοιπόν είναι ένας αγώνας ο οποίος από τη φύση του, δηλαδή κάποιος να πάει να τον τρέξει μόνος του, είναι πολύ δύσκολο να τον τερματίσει. Έγινε τον προηγούμενο μήνα και από τους 15 αθλητές που τρέξανε τερμάτισαν οι 2. Οι 13 εγκαταλείψαν. Μιλάω μόνο για τον αγώνα αυτόν, έτσι, ο οποίος ήταν ένας από τους 4 που περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα το δικό μου. Δημιουργεί απίστευτη ψυχική φθορά αυτό το πράγμα, όταν έχεις να τρέξεις και να κυνηγήσεις την ουρά σου κατά κάποιο τρόπο. Ναι, σωστά το λες. Στην ουσία λοιπόν 2 κύκλους μετά από εκεί, που χρειάστηκε περίπου μία μέρα, πάλι υπήρξε μια ξεκούραση μικρή,
Αντίστοιχα προχώρησαν και άλλοι δύο κύκλοι. Είναι η αλήθεια ότι εκείνο το κομμάτι ήταν το πιο δύσκολο, δεν το συζητώ. Και οι σωματικές δυνάμεις που απαιτούνται είναι σε υψηλό επίπεδο, γιατί η διαδρομή έχει πάρα πολύ μεγάλες υψομετρικές αναβάσεις. Αλλά κατά κύριο λόγο, όταν φτάνεις στο σημείο που ξεκίνησε το πρωί και αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις μεταβολή και να χρειαστείς άλλες 12 ώρες για να ξαναγυρίσεις στο ίδιο σημείο με την αντίθετη φορά, και να βρίσκεσαι μάλιστα στις παρυφές του λιτοχώρου, να βλέπεις δίπλα σου ναι. τον κόσμο, πολιτισμό. Τον κόσμο, ναι. Έτσι, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι βάρβαρο. Θυμάμαι ότι υπήρξαν αθλητές που με περιμέναν σε αυτό το σημείο και όταν με είδαν να κλείνω τον κύκλο και να προχωρώ σε δεύτερο κύκλο, δηλαδή θυμάμαι που φωνάζανε «Ρε εσύ τι κάνεις, τι κάνεις, είναι απίστευτο, τι κάνεις». Γιατί ξέρουν πόσο ψυχοφθόρο είναι διαφορετικό να τρέξεις μια διαδρομή 100 χιλιόμετρων και να ξέρεις ότι θα πας από το ένα σημείο και θα βρεθείς στο άλλο. Και είναι διαφορετικό να ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις 5 κύκλους των 33 χιλιόμετρων και να περάσεις από τα ίδια σημεία με διαφορετική φορά και να ξέρεις ότι δεν σταματά αυτό, θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα. Ναι. Είναι αλήθεια, ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής. Και μετά πήγαμε στο Lost Trail. Το Lost Trail, καλά το λέω? Ναι, Lost Trail. Το Lost Trail. Ο οποίος, τι είναι αυτός ο αγώνας? Ο Lost Trail είναι ένας αγώνας 57 χιλιόμετρων, ήταν ακριβώς μετά τον Γκιούλακ. Η αλήθεια είναι ότι όταν πέρασα το εμπόδιο του Γκιούλακ, στην ουσία αυξήθηκαν κατά πολύ οι πιθανότητες του τερματισμού. Πήρε ψυχολογία δηλαδή, έβγαλε στο δύσκολο κομμάτι, αυτό εννοείς. Έβγαλε στο δύσκολο κομμάτι και πήρε ψυχολογία ότι αφού έβγαλα αυτό θα βγάλω και τα άλλα. Έτσι. Όλοι έτσι όσοι ασχολούνται με το χώρο αντιλήφθηκαν ότι εκεί ήταν το μετέχνιο, το αν θα περάσω από τον Γκιούλακ ή όχι. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε ο αγώνας, στην ουσία μετά μπήκα στο Lost Trail, το οποίο είναι ένας αγώνας 57 χιλιόμετρων. Η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, γιατί στην ουσία άλλαξα παραστάσεις, άλλαξα διαδρομή κατά κάποιο τρόπο. Πέρασα λίγο και στην άλλη πλευρά του βουνού. Είναι ένας εκπληκτικός αγώνας, έχει πάρα πολύ ωραία μέρη να δεις, πολύ όμορφα τοπία. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί και εγώ αναθάρισα και από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισα λίγο να ανεβάζω και τον αγωνιστικό μου ρυθμό, γιατί κατάλαβα πως ολοκληρώντας το Lost Trail, μετά ο Ρογκάς ήταν ο πιο μικρός αγώνας της προσπάθειάς μου και κάπου εκεί άρχισαν οι πιθανότητες να είναι πιο κοντά. Να είναι μαζί σου οι πιθανότητες. Να το ολοκληρώσω. Να είναι μαζί σου οι πιθανότητες. Δηλαδή είναι αυτό που λες ότι το Γκούλακ ουσιαστικά από τη στιγμή που τελείωσες, λογικά πρέπει να τελείωσε και μέσα σου ότι τελείωσα, το κάνω κιόλας. Ναι, αφού άντεξα στον Γκιούλακ και καταλάβαινα ότι είχα δυνάμεις και ότι δεν με έφυρε τόσο πολύ ψυχολογικά όσο αναμενότανε, εκεί είπα ναι, τώρα είναι καθαρά θέμα διαχείρισης, λίγο να προσέξω με τους τραυματισμούς, με τα διαστρέμματα, γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι τα εδάφη είναι πολύ κακοτράχαλα. Βέβαια, στο βουνό είσαι. Ναι. Είσαι νύστα, τα πατήματά σου δεν είναι πάντα σταθερά, τα πόδια είναι κουρασμένα. Αυτοί ήταν τώρα οι παράγοντες που μετά άρχισα να βάζω στο μυαλό μου κατά κύριο λόγο. Αλλά ναι, πράγματι, μετά τον Γκιούλακ τα πράγματα δείξαν ότι είμαστε πιο κοντά στην ολοκλήρωση όλη αυτή τη προσπάθεια. Τελείωσε λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Τώρα σίγουρα θα χρειαστείς χρόνο για να επανέλθεις και σωματικά και ψυχικά. Τι έχουμε μετά, ποιος είναι ο επόμενος αγώνας? Εντάξει, αλήθεια είναι τώρα. Το έχεις σκεφτεί? Να απολαύσω λίγο την αποκατάσταση. Έχουμε κατά νου ίσως το φθινόπωρο κάποιον αγώνα. Υπάρχει κάποια σκέψη ίσως για κάποιον αγώνα στο εξωτερικό. Κάτι το οποίο έτσι έχουμε υποσυζήτηση για έναν αγώνα στην Αμερική. Διαφορετικά θα εξαρτηθεί βέβαια και το πώς θα είναι τα πράγματα με όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε. Εύχομαι να είναι πολύ καλά για όλους μας και να μπορούμε να κινούμαστε, να ζούμε άνετα και να ταξιδεύουμε. Διαφορετικά υπάρχουν εξαιρετικοί αγώνες στην Ελλάδα το διάστημα του Οκτώβρη, αγώνες 100-160 χιλιόμετρων, και ίσως κάποιος από αυτούς τους αγώνες να είναι η επόμενη προσπάθεια που θα κάνω. Θωμά, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να σου πω όσα μπράβο και να σου πω είναι λίγα και νομίζω ότι αυτό που έχεις κάνει είναι φανταστικό, είναι μοναδικό. Συγχαρητήρια, μπράβο σου, χαίρομαι πολύ για σένα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Και όπως σου έχω πει και off the record που λένε, ότι εδώ είμαι, ότι μπορώ τουλάχιστον να βοηθήσω και να είμαι χρήσιμος, δεν θέλω να τραπείς. Είναι το λίμπερο ανοιχτό για σένα.
Τίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και το Λίπερο για όλη την υποστήριξη, για όλο το ενδιαφέρον σας και πριν και κατά τη διάρκεια και τώρα που ολοκληρώθηκε η προσπάθεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και όλους τους ανθρώπους που με υποστήριξαν στον Όλυμπο όλες αυτές τις μέρες που βρέθηκαν κοντά μου και οι διασώστες και οι φίλοι συναθλητές και διοργανωτές που κάναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους με τους σταθμούς τροφοδοσίας που μου είχαν στο λιτόχωρο και σε σημεία της διαδρομής για να μπορέσουν να με υποστηρίξουν. Αν κάτι έχει μείνει και θα ήθελα να το μεταφέρω και κυρίως να το μεταφέρω γιατί είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε παιδιά και ήθελα να το μεταφέρω στους νεότερους ακροατές σήμερα που μας ακούνε. Τίποτα πραγματικά δεν είναι αδύνατο. Μπορούμε να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να βάλουμε μεγάλους στόχους, να μην φοβηθούμε και να παλέψουμε για το καλύτερο. Τα όνειρα έρχονται και παρέρχονται. Και όπως η ζωή περνάει, αλλά αυτό που μένει στην ουσία είναι το τι έχουμε κάνει, το πόσες φορές έχουμε ξεπεράσει τον εαυτό μας και αυτό στην ουσία μας κάνει καλύτερους. Θέλει καλή ψυχολογία, θέλει προσπάθεια, θέλει όνειρα, θέλει φιλοδοξίες. Εύχομαι να δω νέους ανθρώπους να κάνουν ωραία πράγματα και να μας κάνουν περήφανος όπως μας κάνουν και πολλοί αθλητές Έλληνες και βεβαίως νομίζω πως το μέλλον είναι οι νέοι και εύχομαι να έχουν την ψυχική δύναμη να δοκιμάζουν τα όρια τους και τον εαυτό τους. Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα, αδερφέ μου. Ό,τι καλύτερο. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Ντίνο. Γεια σου, Θωμά μου. Ευχαριστώ πολύ.